Δημητρίου είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Πρόεδρε. Καλό μεσημέρι. Ελπίζω να με ακούτε από το γιατί έχει κλείσει η τηλεφωνική γραμμή, αλλά νομίζω με ακούτε μια χαρά. Σας ακούμε μια χαρά. Ευχόμαστε να μην προκύψουν προβλήματα. Λοιπόν, κύριε Ανίτα Δημητρίου, σας έχουμε καλέσει γιατί κορυφώνεται αυτή, θα έλεγα, η σύγκρουση μεταξύ, δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς, εντός του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είδαμε τοποθετήσεις Ιωάννη Κασουλίδη, Αβέροβ Νεοφύτου, ακόμη και του ίδιου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του τέως του κ. Αναστασιάδη, εντός του πολιτικού γραφείου. Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, που είναι αυτή τη στιγμή μαζί μας, μετά όλα όσα λέχθηκαν και χθες, αυτή την κόντρα του κ. Δίπλαρου με τον κ. Τριανταφυλλίδη, αυτές τις εχμές που άφησε ξεκάθαρα ο κ. Αβέροβ Νεοφύτου, ότι αυτοί που υπονόμευαν το κόμμα μας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Ποιο είναι το σχόλιο σας, κυρία Δημητρίου, πέραν από τα κλασικά, μου επιτρέπετε, της ενότητας? Ναι, γιατί να ξεκινήσουμε αυτό το κλασικό, λοιπόν, ναι. Γιατί θεωρούσα ότι συμφωνούσαμε όλοι σε αυτό. Και όταν λέμε ενότητα, για να μπορέσει να επέλθει ενότητα, πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα όχι να στεκόμαστε απέναντι και να πυροβολάμε και σίγουρα όχι να απαξιώνουμε την οποιαδήποτε είτε δημοκρατική ετιμιγορία, γιατί η ετιμιγορία του πολιτικού γραφείου δημοκρατικά ληφθηκε η οποιαδήποτε απόφαση, είτε την οποιαδήποτε προσπάθεια. Θέλουμε πραγματικά ο Δημοκρατικός Συναγερμός να συνεχίσει την περήφανη του πορεία ή θέλουμε να αναλωθεί σε ίντρικες, προσωπικές αντιπαραθέσεις είτε άλλος πώς. Αυτά. Σε ποιους αναφέρεστε όμως, κυρία Δημητρίου? Είπατε, ποιοι πυροβολούν, κυρία Δημητρίου, πιστεύετε αυτή τη στιγμή? Ότι ως πρόεδρος του ΔΣΥ. Μια δημοκρατική διαδικασία και εκεί τοποθετήθηκαν όλοι τα εκλεγμένα μέλη του πολιτικού γραφείου και δημοκρατικά μέσα από μια διαδικασία, αν θέλετε, μυστικής ψηφοφορίας καταλήξαμε σε μια απόφαση που θεωρούμε ότι είναι το πιο καλό αποτέλεσμα με όλα αυτά τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε για το καλό του κόμματος. Αυτή πρέπει να τη χάνει σεβασμού. Και αυτό λέω, όταν όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν. Εξάλλου θεωρώ ότι έχουμε τόσα άλλα ζητήματα που πρέπει να διαχειριστούμε και να σταματήσει όλο αυτό το οποίο κάποιοι θεωρώ και υποβολημαία προσπαθούν να εντείνουν ή να οξύνουν είτε άλλος πώς. Ναι, αλλά προσέξτε, και ο αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού συνέχισε όλη αυτή την, θα έλεγα, κόντρα χθες σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό. Είπε του κύριου Τριανταφυλλίδη, αν θέλεις να μας δώσεις την παρέτησή σου, έλα δώσ' μας την γραπτός, κυρία Δημητρίου. Εσάς η δική σας τοποθέτηση ποια είναι? Λοιπόν, παραγάγουμε σε κόντρα δίαν. Ο κύριος Δίπλαρος είναι ο αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και έχει εκλεγεί. Είναι μέρος της ηγεσίας, είναι μέρος της καθημερινής προσπάθειας που γίνεται. Και βεβαίως αυτό το οποίο έχει αναφέρει είναι το σε περίπτωση που ο κύριος Τριανταφυλλίδης επιθυμεί, που αυτό αντιλαμβάνομαι ή ως τέτοιο αφέθηκε να νοηθεί να μην συμμετέχει. Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Δεν έχει πει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Είπε ότι δεν είναι ούτε καν ιστορικός τέλεχος του συναγερμού, ότι είχε έρθει πριν λίγα χρόνια. Έγιναν ιδιαίτερες έτσι αναφορές μεταξύ των δύο, κυρία Δημητρίου. Και εσείς, σαν πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε όλο αυτό που έγινε χθες μεταξύ των δύο. Θα το χειριστούμε. Δεν μπορώ να στερήσω σε κανέναν να λέει την άποψή του. Αυτό θα το χειριστούμε σε επίπεδο, σε εσωτερικό επίπεδο και σε επίπεδο ηγεσίας. Αλλά το όλο ζήτημα δεν αφορά τώρα το τι αλλάξαν μεταξύ τους δύο άτομα. Είναι η θεσμική συμπεριφορά. Η συμπεριφορά που αναμένεται να επιδεικνύουμε όλοι έναντι στις αποφάσεις, στις πρόνοιες του καταστατικού, στους ανθρώπους που μας ενισχύουν καθημερινά, στους εκλεγμένους αντιπροσώπους του πολιτικού γραφείου, του κόμματος, και έτσι πρέπει να προχωράμε. Σίγουρα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αναμοχλεύουμε ζητήματα και ενώ είτε περί διαγραφών είτε άλλος πώς, όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουν λήξει από την προηγούμενη ηγεσία. Βρισκόμαστε ένα χρόνο μετά, βρισκόμαστε τώρα σε ένα τελικό στάδιο να κλείσουν οι επιλογές του κόμματος για τις επερχόμενες εκλογές στις ευρωβουλευτικές και εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης και επιτέλους να συζητήσουμε πολιτικά για όλα αυτά τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε. Σίγουρα δεν πρέπει να συνεχίσουμε με κόντρες, προσωπικά πάθη, αντιπάθειες και άλλος πώς. Δεν μπορώ όμως να μην σας ρωτήσω πώς απαντάτε σε αυτό που είπε ο κύριος Αβέροβ Νεοφύτου, ότι στο κόμμα μας, κατ' επίκληση της ενότητας, βάζουν σημεοφόρους εκείνους που τορπίλησαν την ενότητα και υπονόμευσαν την παράταξη, ενώντας βεβαίως τον κύριο Κωστάκη Κωνσταντίνου και τη φανερή στήριξη στις προεδρικές εκλογές του κύριου Νίκου Χριστοδουλίδη, κυρία Δημητρίου.
Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι δεν βάλαμε κανένα γιατί αποφάσισε το πολιτικό γραφείο. Δεν επιβάλαμε την οποιαδήποτε άποψη, ούτε επιβραβεύσαμε κάποιον. Δεν στερήσαμε το δικαίωμα του εκλέγεστε να επιλέξουν οι πολίτες. Δεν διορίσαμε, όπως έγινε στο παρελθόν και από τον κύριο Αβεροβνεοφύτου και από τον κύριο Αναστασιάδη, θέλω να είμαι δίκαια, άτομα τα οποία αντιστρατεύτηκαν αποφάσεις του κόμματος. Άρα σίγουρα το να μην χρησιμοποιούμε τη λέξη επιβράβευση. Εμείς, και θέλω να πω ότι καταλαβαίνω και σέβομαι απόλυτα όλους, ειδικότερα και τον πρώην πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, όλους. Και καταλαβαίνω και το συναισθηματισμό ο οποίος υπάρχει. Όμως, έχουμε τώρα να προχωρήσουμε μπροστά για το κόμμα μας και για την ενότητα πραγματικά. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν ανήκει ούτε στην Ανίτα, ούτε στον Αβέροφ, ούτε στον Αναστασία. Δηλαδή ανήκει στα στελέχη τους. Και αυτά τα στελέχη που τις προάλλες το Σάββατο ήταν στην πρώτη γραμμή να στελεχώσουν κάλπες, να ακολουθήσουν δημοκρατικές διαδικασίες. Και περισσότερο δημοκρατικά από τώρα δεν λειτουργούσε ποτέ ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Δεν επιβάλαμε ποτέ την άποψή μας ως ηγεσία σε οποιονδήποτε. Ακούσαμε τους πάντες. Και καταλήξαμε στην καλύτερη απόφαση για την πορεία που θέλουμε, την πορεία που θέλουμε να συνεχίσει το κόμμα μας. Εννοείται ότι οι προηγούμενες ηγεσίες του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν ήταν και τόσο δημοκρατικές, κυρία Δημητρίου. Επέβαλαν απόψεις και καταστάσεις. Ηγεσία, θέλω να θυμίσω. Απλά είναι διαφορετικές οι συγκέρειες. Είναι πολύ εύκολο να κρίνουμε εκ των υστέρων. Δεν λέμε ότι φταίει κάποιος. Λέμε ότι αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που υπάρχουν και παρόλο το συναισθηματισμό που μπορεί και εμείς ήδη να νιώθουμε, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά για το καλό της παράταξης. Ερμηνεύοντας λίγο τώρα την τοποθέτησή σας, κυρία Δημητρίου, εγώ λέω ότι μας λέτε επί της ουσίας ότι ο κύριος Αβεροβνεοφύτου βγάζει πικρία, νιώθει αδικία και λέει ότι βάζουμε στην πρώτη γραμμή αυτούς που υπονόμευσαν το κόμμα. Και είναι λόγω συναισθηματικής φόρτισης που το έκανε αυτό, αυτή τη δήλωση. Δεν λέω τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό που με πολύ ειλικρίνεια και αγάπη αυτή τη στιγμή ισχυρίζομαι. Ότι πρέπει όλοι να έρθουν κοντά στο κόμμα, αν πραγματικά το αγαπάμε, όλοι και οι πρώην προέδροι και τα στελέχη και όλοι αυτοί οι οποίοι, και αυτή ήταν η απόφαση μας, οι οποίοι αν θέλετε είτε αποστασιοποιήθηκαν είτε για οποιουσδήποτε λόγους κρατήθηκαν μακριά από το κόμμα. Μάλιστα. Και αυτό θεωρώ ότι οφείλουμε να κάνουμε, αν πραγματικά σεβόμαστε αυτόν τον περήφανο χώρο. Λοιπόν, κυρία Δημητρίου, δεν το αφισβητείτε ούτε εσείς η ίδια ότι πρόκειται για μια φουρτούνα στο Δημοκρατικό Συναγερμό, η οποία κρατάει από τις προεδρικές εκλογές με τα πάνω της, με τα κάτω της. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορύφωσή του έτσι μια νέα τρικυμία εντός του κόμματός σας. Θα σας ρωτήσω ευθέως, κυρία Δημητρίου, μέσα σε όλο αυτό το διάστημα, με τα πολλά που λέχθηκαν, τις τοποθετήσεις από πρώην στελέχη, από πρώην προέδρους και όλα, νιώσατε σαν Ανίτα Δημητρίου ότι βρίσκεστε υπό αμφισβήτηση από συγκεκριμένα πρόσωπα εντός του κόμματος? Μα το θέμα δεν με αφορά εμένα προσωπικά. Εγώ ρωτάω όμως και για εσάς. Καλά κάνετε. Εγώ πρώτη έχω την ευθύνη, αλλά δεν με αφορά εμένα προσωπικά. Άρα έχω και μια θεσμική ιδιότητα ως πρόεδρος του κόμματος, τουλάχιστον να μην καταστρατηγηθεί οποιαδήποτε απόφαση του πολιτικού γραφείου και θα προστατεύσω και από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο στο πολιτικό γραφείο. Αλλά δεν μπορεί να αφήνεται προς τα έξω να νοείται ότι υποδιγετείται το πολιτικό γραφείο από οποιονδήποτε, όταν όλοι τοποθετήθηκαν. Έγιναν 4 ώρες συνεδρία. Λέχθηκαν όλες οι απόψεις και η πλειοψηφία της ετοιμιγορίας και των απόψεων που κατατέθηκαν ήταν υπέρ της στήριξης της συγκεκριμένης υποψηφιότητας, ακριβώς ως ένα μήνυμα ότι δίνουμε την ευκαιρία να αποφασίσουν οι πολίτες και δεν στερούμε το δικαίωμα του εκλέγεστε, που δεν νομιμοποιούμαστε εξάλλου να κάνουμε κάτι τέτοιο με το καταστατικό μας και τις αποφάσεις που προηγήθηκαν, και βεβαίως είναι ο μόνος τρόπος για να ενωθεί το κόμμα. Μάλιστα. Και θα υπερασπίσω αυτή την απόφαση και θα υπερασπίσω οποιοδήποτε στέλεχος, αλλά και την οποιαδήποτε απόφαση. Δεν γίνεται απλά να στεκόμαστε απέναντι και να θεωρούμε ότι όλα γίνονται λάθος και δεν έχει δημιουργηθεί αυτά, θέλετε, η πολιτική δύσκολη στιγμή επειδή έχουμε μια νέα ηγεσία. Γνωρίζουμε πολύ καλά, έχουμε παραδεχτεί από την πρώτη στιγμή ότι βρίσκεται σε μια δύσκολη πολιτική συγκυρία το κόμμα, δεν το παραγνωρίζουμε, είμαστε πολύ ειλικρινείς και γι' αυτό καλούμε όλους και κυρίως τα στελέχη μας να σταθούν δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια, όχι μόνο να το διακηρύξουμε ότι θα είμαστε. Νιώθετε ότι κάποιοι ίσως περιμένουν την υφιστάμενη ηγεσία του Δυσσύ στη γωνιά, κυρία Ανίτα Δημητρίου, ίσως και για τις επερχόμενες εκλογές, τα αποτελέσματα, εάν δεν είναι θετικά ή αν είναι αρνητικά, έχετε αυτή την αίσθηση?
Σαν υφιστάμενη ηγεσία. Το έχω πει πολλές φορές ότι είμαστε στην πολιτική. Γνωρίζω πολύ καλά ότι κάποιοι ίσως να μην θέλουν να πάει τόσο καλά είτε ο δημοκρατικός συναγερμός ή επιλογές αυτού. Εμείς οφείλουμε να πεισμώνουμε, να απαντάμε με περισσότερη, αν θέλετε, προσήλωση σε όλα αυτά που συναποφασίσαμε και αποτελούν στόχους και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Και στη συνέχεια ακριβώς μαζί να διαχειριστούμε την οποιαδήποτε εξέλιξη. Θα επαναλάβω για πολλωστή φορά, δεν είναι προσωπικά τα ζητήματα. Είναι πολιτικά τα ζητήματα και μόνο τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, κυρία Δημητρίου, τώρα πότε αποφασίζετε για τις ευρωεκλογές? Την Παρασκευή κατατίθενται οι υποψηφιότητες για τις ευρωεκλογές και πάτε σε πολιτικό συνέδριο πότε ακριβώς, κυρία Δημητρίου? Μετά από λίγες μέρες, είναι μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου θα κατατεθούν επισήμως οι ενδιαφερόμενοι, ενδιαφερόμενες, ναι. Και στη συνέχεια νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερους από 6 υποψηφίους που φαίνεται ότι... Ότι έτσι θα είναι, ναι. Έτσι θα είναι, θα αποφασίσει το πολιτικό γραφείο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δημητρίου. Σας αφήνουμε να πάτε πίσω στο βεβαρημένο σας πρόγραμμα. Να είστε καλά.